Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον που δίνετε για τα δημόσια πράγματα στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς και όχι μόνο. Σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς και με τον Δήμο, αλλά και με τους ανθρώπους μας εδώ στην Καστοριά που επί σειρά ετών ασχολούνται με το υγρό στοιχείο και την κοπηλασία με φοβερές επιδόσεις και στη χώρα αλλά και στον κόσμο. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι για μας είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και μέσα από την δύναμη των ανθρώπων μας και των πρωταθλητών να αντλούμε και εμείς δύναμη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε δράσεις και έργα που χρειάζεται ο τόπος μας. Προσεγγίσαμε τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο χώρος ο οποίος προσδιορίζεται πλέον με την επίλυση του ρημοτομικού, που είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την Καστοριά, είναι πλέον ένας χώρος πολύ υψηλής αξίας. Εγώ το χαρακτήρισα στο φιλέτο της Καστοριάς και αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτόν τον χώρο θα πρέπει να γίνουν προσεκτικές προσεγγίσεις και προσεκτικά βήματα για την καλύτερη αξιοποίησή του. Είχαμε μια πρώτη μελέτη, παρουσίαση της μελέτης από την Αναπτυξιακή Δυτική Μακεδονίας που συνεργάστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα και με τον Δήμο αλλά και τους τοπικούς φορείς. Επί των προτάσεων αυτών της πρώτης, της προκατακτικής μελέτης, ακούστηκαν απόψεις και γίναν παρατηρήσεις. Και στον επίλογο της κουβέντας, που νομίζω στο διάστημα αυτό ήσασταν και εσείς μέσα και καταγράψατε, είπα ότι άμεσα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και να αναλάβει ο καθένας με χρονοδιάγραμμα τις ευθύνες που τον αλόγουν. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που συζητάμε, διότι εκεί υπάρχουν εκτάσεις του δημοσίου, υπάρχουν εκτάσεις της κτηματικής υπηρεσίας, υπάρχουν εκτάσεις κάποιων ιδιωτών. Και θα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, να ξεκαθαριστούν. Θα πρέπει να δούμε αν αυτές οι εκτάσεις του δημοσίου είναι κάπου δεσμευμένες με αυτό που υπάρχει πλέον και το γνωρίζετε, τα υπέδη υπέρ ταμείο. Και όλα αυτά, βέβαια, θα πρέπει να τα δούμε άμεσα στο επόμενο διάστημα. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει από την ξεκαθάριση του ιδιοκτησιακού είναι να γίνει μια μελέτη βιωσιμότητας, σκοπιμότητας του εγχειρήματος, που να είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στο χώρο που θα παρεύουμε, αλλά στη γενικότερη αναφορά της ενότητας της Καστοριάς, της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ολοκλήρου του ναυτοθλητισμού που υπάρχει και στην Ελλάδα και στον κόσμο, γιατί αυτός ο σχεδιασμός θα απαντήσει σε μεγαλύτερα πράγματα. Σε αυτό το εγχείρημα ξεκαθάρισα προς όλους τους τόνους προτεραιότητα πρώτα τα παιδιά μας, τα παιδιά της Καστοριάς, οι άνθρωποι μας που ασχολούνται με τον ναυτοθλητισμό, και όχι τα παιδιά αυτά να είναι αποκλεισμένα σε ένα εγχείρημα που θα προηγούνται βεβαίως και τιμάμε και τις εθνικές ομάδες που θα έρχονται εδώ να προπονούνται. Αλλά δεν μπορεί τα δικά μας τα παιδιά να μένουν άπραγμα όταν θα είναι αυτοί εδώ. Άρα, μέσα σε αυτό το χώρο θα προβλεφθεί να υπάρχει χώρος που σταθερά να προπονούνται τα δικά μας τα παιδιά, συν οι εθνικές ομάδες που θα υπάρχουν. Επίσης, είπαμε ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε πώς πρέπει να είναι ο φορέας που θα πρέπει να συσταθεί για τη διαχείριση όλου αυτού του εγχειρήματος. Θα είναι ο Ναυτικός Όμιλος, θα είναι ο Δήμος, θα είναι η Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς και ποιοι άλλοι φορείς μπορούν να εμπλακούν. Μπροστά μας έχουμε ευκαιρίες με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ένα πρώτο μεγάλο εργαλείο που μπορεί να κουμπώσει αυτή όλη η δράση είναι τα ΒΑ, οι βιώσιμες αστικές αναπλάσεις. Είναι περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ήδη από το Δήμο Κοζάνης έχουν γίνει κάποιες ενέργειες να εντάξει μέσα στις βιώσιμες αστικές αναπλάσεις ένα έργο που αφορά το σιδηροδρομικό σταθμό και την νότια πλευρά της πόλης. Το ίδιο θα πρέπει να πράξει και η Καστοριά μέσα, κύριε Πετρόπουλε, έτσι ώστε μήπως αυτό όλο το πράγμα ενταχθεί στις βιώσιμες αστικές αναπλάσεις, που τι γίνεται εκεί. Εκεί έχουμε και μόχλευση και ιδιωτικών κεφαλαίων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε πολλαπλάσια ωφέλη, πολλαπλάσια ποσά, θα δημιουργηθεί ένας φορέας που θα συμπράξουν όλοι μαζί και θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε το επόμενο διάστημα, πώς θα τα αναδείξει και η μελέτη βιωσιμότητας και η μελέτη σκοπιμότητας, σε ποια χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να κουμπώσουν ή όποιες δράσεις αναπτύξουμε, αλλά με μια προϋπόθεση που την είπα και μέσα, τη λέω και εδώ, να έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και με χρονοδιάγραμμα να τα φέρει εις πέρας αυτά στα οποία δεσμεύεται και πάνω απ' όλα με ενότητα. Ο τόπος χρειάζεται ενότητα και κάνω έκκληση μέσα από εσάς, οι πολίτες, να κοιτάξουν αυτά που τους ενώνουν. Και αυτό που μας ενώνει είναι αυτός ο πανέμορφος τόπος, οι άνθρωποι του με τις δυνατότητές του που πρέπει κάποια στιγμή να βγουν σε τροχιά υλοποίησης και να αξιοποιηθούν. Σήμερα είναι το πρώτο βήμα, δηλαδή. Ουσιαστικό βήμα που ουσιαστικά φέρνει τον καθέναν μας πρώτων ευθυνών του. Διότι έχουμε μία περιοχή, έχουμε ανθρώπους που έχουν δώσει δείγματα γραφής κάτω από αντίξωες συνθήκες, σε αφιλόξενο πολλές φορές περιβάλλον, χάρη του μεράκι που έχουν και των δυνατοτήτων τους, και η πολιτεία επί σειρά ετών δεκαετιών έμενε άπραγη. Δεν γίνεται με μοζαβέζικες λύσεις και μπαλώματα να θέλεις να κάνεις και εξωστρέφεια και πρωταθλητισμό.
αυτοί οι άνθρωποι το πώς το κατάφεραν είναι άξιοι συγχαρητήριων. Είπατε για το πρόγραμμα των αστικών αναβλάσεων που έχει προχωρήσει από την πλευρά της Κοζάνης. Δεν έχει, όταν όχι. Το διευκρινίζω, το λέω έχει προχωρήσει, γίνεται μια μελέτη και όχι ότι έχει μπει σε φάση. Επειδή οι προθεσμίες, αν δεν κάνω λάθος, των προτάσεων έχουν λήξει τέλος Αυγούστου. Από την πλευρά του Δήμου Καστοριάς δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Εδώ είναι ο κύριος Πετρόπουλος, θα μπορεί να σας δώσει κάποιες εξηγήσεις αν θελήσει. Το βέβαιο είναι ότι όλα τα έργα που προκυρήσονται θα ξαναπροκυρήσονται και θα ξαναπροκυρήσονται. Δεν μπορεί να καταθεί τροποποιητική, ας πούμε. Όχι, μπορεί να ξαναγίνει προκήρυξη. Μπορεί να γίνει μια προκήρυξη, να μπουν αυτή τη φορά 3-4 φορείς που θα είναι ενδιαφερόμενοι και είναι με τις μελέτες έτοιμοι και να ξαναπροκηρυχθεί το έργο. Αρχεί να υπάρχουν στις προτάσεις τα συγκεκριμένα έργα. Τώρα είναι μια άποψη την οποία πρέπει να εξετάσει ο Δήμος, αν θέλει αυτό το εγχείρημα να το εντάξει στη βιώσιμη αστική του ανάπτυξη. Μπορεί να έχει κάτι άλλο σε προτεραιότητα. Εμείς λέμε ότι. Κοιτάξτε. Όταν μιλάμε για συνέργειες, οι συνέργειες πρέπει να χτίζονται από κάτω προς τα πάνω. Και το κάτω, που ουσιαστικά είναι και το πάνω, είναι οι πολίτες. Γι' αυτό εμείς οποιαδήποτε δράση αναπτύσσουμε, τα έχουμε όλα τα θέματα και όλα τα έργα σε διαβούλευση. Το επόμενο διάστημα θα συγκροτήσουμε το επιχειρησιακό σχέδιο, που εκεί θα κουμπώσουμε τα έργα. Οποιαδήποτε πρόταση γίνεται από την αντιπεριφέρεια και από τους Δήμους, θα ζητήσουμε συνεργαζόμενες δράσεις. Έτσι ώστε να είναι σαν επιχειρησιακό κουμπωμένο για να ξέρω ο πολίτης τι γίνεται. Αυτό θα πάει σε ανοιχτή διαβούλευση στους πολίτες που θα κάνουν τις παρατηρήσεις τους. Τι προτείνει η αντιπεριφέρεια Καστοριά σε αυτό το έργο. Θα έχουν άποψη οι πολίτες για αυτό που προτείνεται. Διότι αυτό που εμείς σήμερα μας τιμά παγκόσμια η ανοιχτή διακυβέρνηση και η ανοιχτή διεθνή συμμαχία για τα ανοιχτά δεδομένα και έχουμε επιλεγεί το από προχθές στην Κοζάνη. Μέσα σε 660 προτάσεις να είμαστε η περιφέρεια που θα εκπροσωπήσουμε όχι τη χώρα, αλλά θα συμμετέχουμε στο παγκόσμιο γίγνεσθε 8 με 9 Δεκεμβρίου στη Γαλλία. Δεν μπορούμε να το λέμε και να επιλεγόμαστε χωρίς να το κάνουμε πράξη. Όσο και αν κουράζει κάποιος, όσο και αν του στεναχωρεί, εμείς δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε ούτε με κλειστά γραφεία, ούτε με παρέες. Ό,τι αποφασίζεται σε ανοιχτή διαβούλευση. Και ας λένε ότι καθυστερούμε. Κανείς δεν καθυστερεί. Είδαμε και αυτοί που βιαζότανε, που πετούσαν τα χρήματα και που τα δίνανε. Να ρωτήσω. Ναι, κάνε. Έχει τελειώσει ο κύριος Περιφερειάρχης και στο τέλος θα μιλήσουμε και για το Δήμο. Ας ολοκληρώσω τη συζήτηση. Θέλω ένα ερώτημα, κύριε Πετρόπουλε, σαν εκπρόσωπο του Δήμου. Μεταξύ του Ναυταρχητικού Κέντρου, λίγο πιο πέρα είναι ο ιστιοπλοϊκός που είναι χώρος ο οποίος έχει δοριστεί από τον αείμνηστο πρόεδρο κύριο Φίλιππο Κοσμά, που ήταν ηγετής του Ναυτικού Μήλου. Ακριβώς για να ενισχύσει το χώρο του Ναυταρχικού Κέντρου. Το κτήμα που παρεμβάλλεται μεταξύ αυτών των δύο, ο ιδιοκτήτης, έχει ζητήσει από το Δήμο να το παραχωρήσει με ανταλλαγή. Τι σκέφτεται ο Δήμος για να γίνει περισσότερος ο χώρος αυτός? Σίγουρα ο Δήμος θα είναι θετικός σε αυτό που αναφέρεστε, αλλά θα πρέπει να γίνει μια συνεργασία με συνάντηση μεταξύ των αντιδημάρχων, του Δημάρχου, μια διαβούλευση, ώστε να δούμε και να δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση σε αυτό που προτείνετε εσείς και γενικότερα να ανταποκριθεί στη σύνορα. Η λέει ότι παραχωρώ τον δικό μου χώρο που μπορεί να ενώσει αυτούς τους δύο χώρους, αν μου δώσετε σε αντάλλαγμα καπινόμενο χώρο κάπου αλλού. Εξαρτάται τι αντάλλαγμα θα θέλετε. Αν μου επιτρέπετε να παρεύω, είναι ουσιαστικό το ερώτημα. Είναι ένα επιμέρους ζήτημα το οποίο έχει την αξία του, αλλά γι' αυτό είπα πριν πρέπει να ξεκαθαριστούν στο γενικό εγχείρημα όλα τα επιμέρους που αφορούν ιδιοκτησιακά θέματα. Και νομίζω ότι ο Δήμος θα τα δει όλα στη λεπτομέρειά τους και θα τα αντιμετωπίσει, έτσι ώστε όλο το εγχείρημα να μην έχει εμπόδια σε καμία του εξέλιξη και διάσταση. Πάντως μέσα από πολύ καλές συνεργασίες και με διάθεση, ούτως ώστε να αναδείξουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ανταποδοτικά αυτό που θα εισπράξει, να εισπράξει το καλύτερο γενικά η δημότηση της πόλης. Έναν πρόχειρο προϋπολογισμό του έργου μπορούμε να έχουμε? Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει καμία εκτίμηση, γιατί όπως σας είπα, είναι μια προμελέτη προσέγγισης κτισμάτων που υπάρχουν εκεί και πώς μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν, σύν των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, αλλά και τι δράσεις θα περιγράψουμε που μπορούν να αναπτυχθούν. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις. Το εγχείρημα αυτό που θα γίνει εκεί πρέπει να είναι και βιώσιμο και λειτουργικό. Φτιάξαν πολλά κτίρια στο παρελθόν με λεφτά των πολιτών. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να τα συντηρήσει αυτά τα κτίρια. Εκεί ό,τι θα γίνει θα είναι στη λογική, γι' αυτό σας μίλησα για μελέτη σκοπιμότητας βιωσιμότητας. Θα είναι στη λογική της βιωσιμότητας, γιατί κάτι το οποίο δεν είναι βιώσιμο δεν μπορεί να κρατηθεί και στον χρόνο. Στη λογική της βιωσιμότητας θα αναπτυχθούν δράσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα, καφετέρειες ή... Υπάρχουν προτάσεις, βεβαίως. Ή επίσης και κάποιες κλίνες. Υπάρχουν προτάσεις. Ακούστηκαν και αυτές οι προτάσεις και για ένα χώρο συνεδριακού αθλητικού τουρισμού, που να μπορούν οι άνθρωποι εκεί πέρα να βρίσκονται, να συνομιλούν. Έτσι θα είναι από όλο τον κόσμο αθλητές, άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στο άθλημα, θα πρέπει να έχουμε και δυνατότητες και καμπίνες για μετάβαση. Όλα αυτά είναι προτάσεις τις οποίες με μεγάλη προσοχή. Θα δοθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή, αν έχουμε
μια καφετέρια ή ξενώνες. Αυτά θα τα αποφασίσει ο φορέας που θα συσταθεί, γι' αυτό είπαμε πριν με τη σύμπραξη που θα γίνει των φορέων, για την διαχείριση του όλου ναυτιοθλητικού κέντρου. Έχουμε χρονικό ορίζοντα. Το είπα πριν, φεύγοντας από μέσα. Είπα χρονοδιαγράμματα σφιχτά, ο καθένας που αναλαμβάνει το κομμάτι της ευθύνης που το αναλογεί και άμεσα να επανέλθουν. Αυτή είναι και η κατεύθυνση που έχω δώσει στον κύριο Αδαμόπουλο και θα δείτε το επόμενο διάστημα και όλες αυτές οι διαδικασίες σιγά σιγά και θα τρέχουν και θα ξεδιπλώνονται. Τώρα, με την ευκαιρία, επειδή μιλάμε για τη λίμνη και έχει ανακύψει ένα πολύ σημαντικό θέμα το προηγούμενο διάστημα, το οποίο το καταγράψετε από ό,τι έχω ενημερωθεί, που αφορά την παρέμβαση που έγινε από το Δήμο Καστοριάς στην πλάση την παραδοσιακή της Καστοριάς που έπεσε εκεί. Στη θέση Σταύρος. Μπράβο. Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο από αυτού, διότι συνομίλησα και με τις υπηρεσίες και με τον κύριο Πετρόπουλο. Πρέπει να αναγνωρίσω το εξής, ότι ο κύριος Πετρόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά νοιάζεται για τον τόπο και από το μεγάλο του μεράκι και την αγάπη του για την Καστοριά να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο, επιχείρησε και ουσιαστικά ξαναέφερε στο προσκήνιο το κομμάτι που παλιά ήταν πλάζ, παρεμβαίνοντας και βάζοντας κάποια άμμο υλικά τη ρίξη. Ακριβώς. Προσέξτε το που. Καθαρίσαμε τον χώρο, τέλος πάντων είναι λεπτομέρειες συνήμασε σε όλους. Αυτό, προσεγγίζοντας το κανείς, είναι μια θετική πρωτοβουλία. Ο τρόπος που ακολουθήθηκε δεν ήταν ο ορθός. Άρα θέλω να πω, και είναι ξεκάθαρη η άποψή μου, συγχαρητήρια στον κύριο Πετρόπουλο που θέλει να ενεργοποιήσει και αναγνωρίζει πλέον ότι καθαρίστηκε η λίμνη και μπορούμε να κάνουμε και μπάνιο, αλλά ο τρόπος που ακολουθήθηκε δεν είναι σωστός. Και ποιος είναι ο τρόπος ο σωστός? Από τη στιγμή που καταφέραμε, το φωνάζαμε όλοι, χρόνια, να υπάρξει με έναν φορέα η σύσταση της Επιτροπής της Λίμνης και συγκροτήθηκε αυτή η Επιτροπή της Λίμνης και έχει σημαντικά αποτελέσματα. Και με τους τηλεμετρικούς σταθμούς και με το ότι ανανιώνεται το υγρό στοιχείο της λίμνης με τα θηροφράγματα, έτσι δεν είναι? Έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Αυτή λοιπόν είναι η Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με πολύ κόπο και κατ' εξαίρεση για την περιοχή μόνο της Καστοριάς, δεν υπάρχει προηγούμενο σε όλη την Ελλάδα, με απόφαση και του Υπουργού Περιβάλλοντος μας έδωσε το δικαίωμα αυτό να γίνει, έτσι δεν είναι, κύριε Πετρόπουλο? Πρέπει αυτοί που συμμετέχουν στην Επιτροπή να τη σέβονται αυτή την Επιτροπή. Άρα λέω στο μεράκι και στη διασύνη. Και να πατάξει και τη γραφειοκατρία και ο κ. Πετρόπουλος για να μην χάνονται περιόδους και σεζόν, όφιλε να ενημερωθεί η Επιτροπή της Λίμνης, να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας της Καστοριάς, να δοθούν οι εγκρίσεις που χρειαζόταν, διότι εμπλέκεται και εκτιματική υπηρεσία, έτσι ώστε να μπορέσει το εγχείρημα αυτό που έγινε, που είναι θετικό για την αξιοποίηση και την εξέλιξη της λίμνης αλλά και του τουρισμού στην περιοχή, να ακολουθηθεί με μια νόμιμη οδό, με περιβαλλοντική ευαισθησία και περιβαλλοντική προσέγγιση. Και λέω. 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 Ότι και αλλού μπορεί να υπάρχουν δυνατότητες να παρέμβουν. Με αυτόν τον τρόπο. Να γίνει λοιπόν μια. Να αναδείξουμε άλλους 2-3 συγκεκριμένους χώρους. Και σας περιγράφτηκε αυτό. Και σας περιγράφτηκε. Ακριβώς. Άρα θα πρέπει αυτά όλα που περιγράφονται να τα βάλετε σε μία σε μια προτεραιότητα. Να βοηθήσει η περιφέρεια να τα χρηματοδοτήσει. Να περάσετε, να περάσετε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ωραία. Διότι όταν δεν περνάμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενός οργανωμένου κράτους, τότε εύλογα μπορεί ο καθής να σκεφτεί και να πει οτιδήποτε. Καταρχάς, εσείς αφήσατε ευθμές για τους λόγους για τους οποίους έγινε η συγκεκριμένη κίνηση από πλευράς της τμήματος περιβάλλοντος. Ναι, και πραγματικά ήμουν σαφής και αναφέρθηκα και είπα ότι οι υπηρεσίες κάνουν πάρα πολύ καλή τη δουλειά τους, γιατί πολύ εύκολα μπορούν να κατηγορηθούν για παράβαση και να πάνε για παράβαση καθήκοντος. Εμείς οι αυτοδιοικητικοί, αυτό ακριβώς είπα, πολλές φορές δεν καθόμαστε σε στάσεις προσοχής, δεν πειθαρχούμε εύκολα και θεωρούμε ότι αυτό. Δεν ακριβώς για τις υπηρεσίες. Για τις υπηρεσίες δεν αναφέρθηκα ούτε στην περιφέρεια ούτε στην περιφέρεια. Αναφέρθηκα για τις υπηρεσίες συγκεκριμένα και για το τμήμα περιβάλλοντος αλλά και για την κτηματική. Αλλά τώρα σε μια συνεργασία θεωρώ, ας πάμε στο θετικό, ότι αναδείχθηκε αυτό το πράγμα, το πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτό που δεν είχα. Να το πληρώσει ο Δήμος, κύριε Πετρόπουλο. Θα πάμε και εκεί πέρα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι σε μια συνεργασία με την περιφέρεια και με την περιφέρεια. Και με την κτηματική υπηρεσία αλλά και με το τμήμα περιβάλλοντος, να δούμε με ποιους τρόπους τις δύο ή τις τρεις πλάσεις
που έχει η λίμνη στον εσωτερικό ιστό και στον εξωτερικό ιστό της άλλη μία, πώς θα μπορούμε να τους αναδείξουμε και να τους λειτουργήσουμε. Με όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχοντας πρόσβαση για μέα, ντουζ, φύλακα και όλα αυτά που προβλέπει ο νόμος, ώστε να μπορούν να την επισκέπτονται και οι τουρίστες αλλά και οι ουλόμενοι. Και αυτό γίνεται για να έχουμε και τουρισμό το καλοκαίρι, όπου πραγματικά γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι μας ότι υστερούμε πάρα πολύ στη σχέση, γιατί υπερτερεί η μπλε Ελλάδα, όπως αναφέρομαι, ενώ στους γειτονικούς νομούς δίπλα μας, στις γειτονικούς νομούς, στις γείτονες χώρες, στην Αλβανία, ναι, στον Πόγκρατες και στην περιοχή της Όφρυτας, βλέπουμε τις Όφρυτες να έχει πάρα, πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Άρα, συνοψίζοντας, ναι, αναγνωρίζουμε και το μεράκι και τον αυτοδερμητισμό και το στοίχημα του χρόνου, που είναι η γάγκρενα στη δημόσια διοίκηση, αλλά αναγνωρίζουμε και το οργανωμένο κράτος, τις υπηρεσίες, και αν παιδιά δεν στηρίξουμε τις υπηρεσίες, αλλή μόνο μας. Θα δεχτεί ο Δήμος το πόστιμο, θα το πληρώσετε. Ο Δήμος θα κάνει. Ο Δήμος, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα κάνουμε την αίσθησή μας. Να σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Υπάρχει κι άλλο πρόστιμο. Για το γειτονικό Δήμο του Άργους. Αυτό τι γίνεται. Εκείνο, για εκείνο το πρόστιμο. Μα λογικό είναι, δηλαδή, όταν σε οποιοδήποτε. Τι θα έκανε, το αυτονόητο θα κάνουμε. Θα κάνουμε μία αίσθηση, θα αναφέρουμε τους όποιους λόγους, θα απαντήσουμε πάνω στο συγκεκριμένο για ποιο λόγο επιβλήθηκε, και από εκεί και μετέρα βλέπουμε ο χρόνος είναι υπέρ εμάς και όχι. Άκουσε τώρα, θα μας πει ο κύριος. Σε πλήρη υποστήριξη στις υπηρεσίες. Αυτό καταλάβαμε. Ποιο? Πλήρης υποστήριξη στις υπηρεσίες. Ε, ποτέ δεν είμαστε ούτε εμείς απέναντι στις υπηρεσίες. Λοιπόν, και λέμε ότι οι υπηρεσίες είναι για, για το άλλο πρόστιμο, ο κύριος Περιφερειάρχης. Λοιπόν, αναφέρεστε στο Άργος Οριστικό. Το Άργος Οριστικό για τα λίμματα στον Αλιάχνο. Υπάρχει μία εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος. Ο διευθυντής περιβάλλοντος, ο κύριος Αλβανός, μου επανήλθε επί του εισηγήσεως του τμήματος περιβάλλοντος της Καστοριάς με συγκεκριμένες παρατηρήσεις που ανέλαβε με δέσμευση ο Δήμαρχος του Άργου σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα της υλοποίησης. Νομίζω πολλές από αυτές εξ ολοκλήρου μπορεί να έχουν υλοποιηθεί, αλλά το πρόστιμο το οποίο εισηγείται η υπηρεσία δεν θα είναι αυτού του ύψους. Σίγουρα όμως υπάρχει πρόστιμο, το οποίο θα καθοριστεί από τις υπηρεσίες. Εντάξει, δεν θα είναι 200.000 που από ό,τι γνωρίζω είναι η εισήγηση. Ότι θα υπάρξει ένα πρόστιμο, θα υπάρξει. Τώρα, ποιο θα είναι αυτό το πρόστιμο? Ο κύριος Αλβανός, που είναι ο διευθυντής περιβάλλοντος, θα μου κάνει την τελική εισήγηση με τις υπηρεσίες περιβάλλοντος της Καστοριάς, σε ποιο κομμάτι έχει ανταπεξέλθει ο Δήμος του Άργου Οριστικού, και θα υπάρξει ένα πρόστιμο επί των παρεμβάσεων που έγιναν. Γιατί όντως έχει παρέμβει ο Δήμος. Και αν ξέρετε και κάτι, δίνουμε και οριστική λύση πλέον στο θέμα, βεβαίως, οριστικότατη λύση, έτσι. Θα το δείτε. Θα το δείτε. Αυτό το έργο έγινε με προδιαγραφές τα λίμματα του Άργους να πηγαίνουν στον βιολογικό κόσμο. Όχι, δεν τα μαζεύει όλα όμως. Χρειαζόταν και δεύτερο έργο. Το λέει η μελέτη. Θα το δείτε. Ο Γιούλης ρωτάει. Πολλές φορές πνίγει τα παιδιά. Ποιο, ο? Η μεγάλη αγάπη για τα παιδιά. Μπορεί να πήξει και τα παιδιά. Θέλω να πω το εξής. Όταν απαγορεύουμε φερτές ύλες να μην πέφτουν στη λίμνη ή να μην πέφτουν σκουπίδια κτλ., δεν μπορεί ο Δήμος να ρίχνει άμμο η οποία το χειμώνα με τα κύματα θα απορροφηθεί μέσα στη λίμνη και θα μειώσει το βάθος της. Επομένως, ήταν μια ενέργεια η οποία εξαιτίας της μεγάλης αγάπης δημιούργησε ζημιά. Γι' αυτό έπεσε το πρόστιμο. Γι' αυτό είπαμε ότι εάν συνεργάζονται οι υπηρεσίες μεταξύ τους, που έχουν και την ευθύνη και έχουν και την τεχνογνωσία. Ναι. Προσέξτε το αυτό που σας λέω, έτσι. Και υπήρχαν η έγκριση των όρων που πρέπει να παρεύουν και γινόταν αυτή η παρέμβαση, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και παλαιότερα, τέλος πάντων, δεν είπαμε σε αυτά εκτός μικροφόνου, ήταν ένα χώρο σκουπιδότοπο, αναδείχθηκε ο χρόνο. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, στα θέματα του ΤΑΠ και της εταιρικής ευθύνης υπήρχε αρχικός ένας προϋπολογισμός γύρω στα 10 εκατομμύρια να δοθούν για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Με συντονισμένες ενέργειες δικές μου, με συνεργασία και του πρέσβη του Αζερβαϊτζάν και της κοινοπραξίας, αλλά και με τον υπουργό τον κύριο Σκουρλέτη, καταφέραμε, κάποιο πίστευμα ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό το έργο, και το έργο να τρέξει, αλλά και τα 10 εκατομμύρια της εταιρικής ευθύνης θα γίνουν 32. Κάναμε μία σύσκεψη στο Υπουργείο, παρουσία των άλλων δύο περιφερειαρχών και της κοινοπραξίας. Οι συνάδελφοί μου πήραν τη μεζούρα και μετρούσαν τα χιλιόμετρα.
για να βγάλουν το ποσό να το μοιράσουν. Επικράτησε η άποψη δικιά μας στη λογική του δικαίου. Είχαμε ένα πλήρες έτοιμο επιχειρησιακό σχέδιο μήνες νωρίτερα, που ήμασταν οι μόνοι που το καταθέσαμε και είναι σε αποδοχή και από το Υπουργείο και από, και από την κοινοπραξία του ΤΑΠ. Αυτό όμως το επιχειρησιακό έγινε μέσα από διαβούλευση. Διαβούλευση εκτενή, εξαντλητική, ξέρει και ο κύριος Αδαμόπουλος, με τους Δήμους. Άρα, ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς, είναι μέσα από τις προτάσεις των Δημάρχων. Αυτό που δεν ήταν πρόταση των Δημάρχων ήταν το μεταπτυχιακό, το οποίο από την πρώτη στιγμή το τεκμηρίωσα στον πρέσβη του Αζερβαϊτζάν, πριν ακόμη υπάρξει εταιρική ευθύνη, και είπαμε εμείς πώς θέλουμε αυτός ο αγωγός να γίνει αγωγός φιλίας και γνώσης των λαών από όπου διέρχεται. Και εκεί κάναμε την πρόταση να ιδρύσουμε στην Καστοριά, αν και το Πανεπιστήμιο το τμήμα το έχει στην Κοζάνη, στην Καστοριά τα δύο μεταπτυχιακά τμήματα, του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου, πρώτον για να αποκαταστήσουμε μια αδικία του παρελθόντος, γιατί δεν θα κουράζουμε να το λέω και δεν θα κουραστούμε να διεκδικήσουμε την επίλυση αυτής της αδικίας οριστικά όπως ανήκει στην Καστοριά το δίκαιό της. Άρα να δημιουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα μεταπτυχιακών φοιτητών, που αντιλαμβάνει τι σημαίνουν μεταπτυχιακοί φοιτητές, κρίσιμη μάζα στην Καστοριά, και είπα το 1 εκατομμύριο θα πάει για αυτό το λόγο. Εκεί δεν παρεμβαίνει κανείς. Ξέρετε ότι υπήρχαν αντιδράσεις από τους Δημάρχους. Δεν το θέλαμε. Τους δικούς μας. Και επέμενα μέχρι τέλους. Αέριο όμως δεν θα πάρουμε. Και επέμενα μέχρι τέλους. Θέλετε να σας απαντήσω. Και επέμενα μέχρι τέλους. Τελικώς έγινε κατανοητό, συμφωνήθηκε, εγγράφηκε στο επιχειρησιακό σχέδιο, βρίσκεται σήμερα στην Ελβετία, είναι το μοναδικό που έχει πάει προς τελική του έγκριση, ούτε ακόμη η Κεντρική Μακεδονία έχει στείλει, ούτε η Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Έχω πάρει μια πρωτοβουλία να υπάρξει μια συνάντηση των τριών περιφερειαρχών για να δούμε στο βορειοελλαδικό τόξο πώς μπορεί αυτός ο αγωγός να αξιοποιηθεί με επιπρόσθετες δράσεις, αλλά και η Εγνατία να γίνει Εγνατία πολιτισμού, τουρισμού και κάποιες άλλες πολιτικές που πρέπει να αναπτύξουμε στα Βαλκάνια. Και δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν έχουν τρέξει η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη το δικό της επιχειρησιακό, που πρέπει να είναι ένα συνολικό σχέδιο, όπως κάναμε και εμείς, για να μπορέσει να ξεκινήσει και η εταιρική ευθύνη. Άρα, απαντάω στο ερώτημά σας ότι αν υπάρχουν οι όποιες αντιδράσεις από κατατόπους κοινωνίες ή πρώην καποδεστριακούς δήμους, εμείς είμαστε εδώ ανοιχτοί να τις ακούσουμε. Οι Δήμοι πρέπει να είναι εδώ κάποιες απόψεις τους, γιατί όχι, και να τις αναθεωρήσουν και να τις ξαναπροσδιορίσουν. Αυτό έχω να σας καταθέσω. Εσείς θα θεωρούσατε καταρχήν δικαιολογημένη την αντίδραση μιας περιοχής στις οποίες διέρχεται ένας αγωγός που έχει πλήρες αρδευτικό δίκτυο, οργανωμένα αγροκτήματα. Mm-hmm. Είναι από τις πιο παραγωγικές περιοχές της Καστοριάς. Mm-hmm. Και εκεί δεν γίνεται ούτε ένα έργο. Αυτό σας έχω ξαναπεί, ότι ο σχεδιασμός των έργων της εταιρικής ευθύνης, χάρη της δημοκρατίας που λέγαμε και πριν, που πρέπει να είναι από τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, που είναι ο Δήμος, αυτοί θα πρέπει να κάνουν τις διαβουλεύσεις και οι προτάσεις. Δεν είναι επιλέξιμες όλες, γιατί έχω πληροφόρηση ότι δεν είναι όλες επιλέξεις. Κοιτάξτε, εμείς θα σας πω, το επιχειρησιακό που κατατίστηκε με βάση κάποιους άξονες και εντάχθηκαν και προτάθηκαν έργα, εμείς τα θέσαμε υπόψη μέσα από εξαντλητικό διάλογο με τους Δημάρχους. Και εγώ μπορεί να είχα κάποιες συστάσεις. Αλλά δεν σημαίνει αυτό κάτι. Πρέπει να σεβόμαστε έτσι, τα όργανα δημοκρατικού προγραμματισμού και τους Δήμους και τους υπολείπους. Καταθέσαμε τις προτάσεις. Αυτές είναι μέσα στο επιχειρησιακό σχέδιο. Τα θέματα των μεταπτυχιακών είναι κλειδωμένα. Θα είναι το πρώτο έργο που θα χρηματοδοτηθεί από την εταιρική ευθύνη και σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Το πρώτο έργο όχι για τη Δυτική Μακεδονία, το πρώτο έργο σε όλη την Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα που θα τρέξει ο αγωγός. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, τα άλλα τα επιμέρους που υπάρχουν στάσεις, είτε από την εταιρεία είτε από κάποιους άλλους, είμαστε εδώ να τα ξαναξετάσουμε. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Στις υπάρχουσες υποδομές, όποιες καταστροφές γίνουν, θα γίνει αποκατάσταση, φαντάζομαι. Ναι. Αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στα αντισταθμιστικά έργα. Είναι υποχρέωση του κατασκευαστή. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όρων. Αυτά είναι όλα προβλέψιμα. Είναι τελείως διαφορετική εταιρική ευθύνη από την. Από την υλοποίηση του αγωγού. Η πληροφόρηση που έχετε είναι ότι αρχίζει τον Μάρτιο εδώ η εταιρεία να. Εγώ σας είχα πει και κάποιοι είπαν ότι. Σας είχα πει ότι θα ξεκινήσει από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη και για τη Δυτική Μακεδονία θα μιλάμε για το 2017. Για Μάρτιο του 2017. Μπορεί και λίγο αργότερα. Μπορεί και λίγο αργότερα. Η Ανατολική Θράκη θα πάρει αέριο. Εμείς τι γίνεται. Υπάρχουν τρεις αναμονές σε επίπεδο περιφέρειας. Το αέριο για να το πάρεις, ήδη έχουμε κάνει μια μελέτη ολοκληρωμένη, την οποία θα την παρουσιάσουμε και στα Δημοτικά Συμβούλια, που εξηγεί πού μπορούμε να πάρουμε αέριο και πώς μπορεί να είναι αυτοβιώσιμο. Είχα πει από την πρώτη στιγμή και με την ενημέρωση που γινόταν συνεχώς μέσα από τη μελέτη, ότι η Καστοριά και το Άργος Οριστικό μαζί
ο συστός ένας ενιαίος μπορεί να έχει αέριο και να είναι βιώσιμο το εγχείρημα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Περιπεδιάκη. Είναι άλλο αναμονές, άλλο βαλβίδες, γιατί γίνεται μια σύγχυση. Από εκεί παίρνεις αέριο. Και εμείς συζητάμε και με τη ΔΕΠΑ, σας δίνω και μια είδηση, το πώς επιπρόσθετα μπορούμε να παρεύουμε και να χρηματοδοτήσουμε, να συσταθεί ένας φορέας αξιοποίησης αυτού του αγαθού. Και μάλιστα συνομιλούμε και με τους Αζέρους και με τον ΤΑΠ και με τη ΔΕΗ, έτσι ώστε να δώσει και ιδέα ένα δικό της σχεδιασμό πώς μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το αγαθό. Δεν μένουμε δηλαδή πίσω από τις εξελίξεις, δρομολογούμε τις εξελίξεις. Για μου δύο λόγια, ναι. Α, και κάτι για το φράγμα νεστορείο. Παιδιά, όλα βαίνουν καλώς. Προσέξτε λίγο. Ακούστε λίγο να σας πω. Δεν βαίνουν καλώς, δεν γίνεται έργο. Όχι, ακούστε. Να ξέρετε κάτι. Το μοναδικό έργο που υπογράφηκε ως μεταφερόμενο από το πρόγραμμα το αγροτικό, με παρέμβασή μου στον Μπόλαρη και σε σύσκεψη στον Κασίμη, που είχαμε και άλλα θέματα, έτσι, ήταν αυτό. 24 ήταν η καταληκτική ημερομηνία, 23 ήταν το μόνο έργο που υπογράφηκε και είναι μεταφερόμενο διασφαλισμένο. Το έργο είναι διασφαλισμένο. Τώρα, αν υπάρχουν επιμέρους προβλήματα, τα οποία τα ξέρετε πολύ καλύτερα, το τι παίζεται, έτσι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το έργο θα γίνει. Οι μάγκες που νομίζουν ότι μπορούν να είναι και μάγκες, τελειώσανε. Αν νομίζουν ότι θα ξωθούν κάποιες εταιρείες σε απόγνωση και θα έρχονται να παίρνουν αυτοί από πάνω τα έργα και να τα κρατούν τα έργα όποτε τους βολεύει να τα υλοποιούν για να έχουν απαλού απορροφήσεις, εδώ αυτά τέλος. Συζήτησα και προθέσαμε τον κύριο Κασίμη. Θα εκδώσει το ίδιο το Υπουργείο, γι' αυτό δεν θέλω να τοποθετηθώ, ανακοίνωση που θα απαντάει στη λεπτομέρεια της πορείας του έργου και το τι μέλη γενέστε. Και για το φράγμα και για το αρδευτικό. Δεν μπορεί να λένε ότι ο Περιφερειάρχης δεν θέλει το έργο. Θα σας πει ο κύριος Αδαμόπουλος, όταν με πόρους, ιδίους πόρους του προγράμματος από την Κοζάνη, ΣΑΕΠ 41, βγάζουμε εγγυήσεις για να μπορέσει να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια. Δεσμεύω πόρους για να γίνει όποιες παρεμβάσεις. Έχουμε τις άδειες από το ΔΕΔΕ. Είναι έτσι, κύριε Αδαμόπουλε? Πώς λοιπόν εμείς κοιτάμε να το κάνουμε να παράγει και ρεύμα με πολλαπλάσια ωφέλη για την τοπική οικονομία, για την περιοχή της Καστοριάς, και απ' την άλλη, το θέλουμε το έργο? Δεν συνάδει αυτό. Είναι ανταγωνιστές. Δεν συνάδει αυτό το πράγμα. Είναι ανταγωνιστές οι εργολάβοι. Δεν συνάδει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Άρα το έργο όχι μόνο το θέλουμε και το πιστεύουμε, θα διαθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις να υλοποιηθεί. Το θέμα είναι ότι δεν ανοίξει σε εμάς το έργο. Το έργο ανοίξει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ξέρετε. Ναι, σε ό,τι αφορά το ζήτημα που υπάρχει, το αναλάβω και γι' αυτό είναι σταματημένες οι εργασίες. Τι γίνεται? Υποτίθεται και μια επιταγή απλήρωτη. Με μια οικονομική εκκρεμότητα μεταξύ Υπουργείου και Εργολάβου. Νομίζω ότι απάντησα σε αυτά. Κοιτάξτε, η οργανωμένη πολιτεία και η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Αυτά που ξέραν κάποιοι να τα ξεχάσουν. Αυτά που ξέραν κάποιοι να τα ξεχάσουν. Αυτός που θέλει να υλοποιήσει έργο και μπαίνει στη διαδικασία μέσω των εργολαβιών και παίρνει ένα έργο, έχει και την ευθύνη να το υλοποιήσει. Δεν υπήρξε ποτέ υστέρηση διάθεσης πόρων προς τον εργολάβο. Έτσι, κύριε Αδάμοπουλε? Πόσες φορές παρεμβήκαμε και πληρωνότανε? Έμο εργολάβος έπαιρνε τα λεφτά, απλήρωτοι οι εργαζόμενοι. Αυτό θέλετε να γίνει στη συνέχεια? Θα αναλάβουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Τέλος με τα έργα παιχνίδια. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Αν θέλετε, μπορεί να σας δοθεί, και ένα ενημερωτικό κείμενο, το οποίο είναι από τις υπηρεσίες. Να το έχετε, δηλαδή, με χρονολογική σάρκα. Όχι, ξεκίνησε, πώς εξελίσσεται το πράγμα. Σε σχέση... Σε σχέση με τη σημερινή σύσκεψη και για το ΔΙΝΑΚ, εγώ οφείλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, ο οποίος πιάνει τον παλμό της Περιφερειακής Ενότητας. Είχαμε πει και πριν ακόμα αναλάβουμε, και το είχα πει πολλές φορές, ότι αυτή η λίμνη πρέπει να αξιοποιείται και να γίνεται, αν είναι δυνατόν, αγώνας κάθε Κυριακή. Να διοργανώνονται αγώνες, να μαζεύουμε κόσμο, να συγκεντρώνεται τουρισμός. Αυτό ξεκινήσαμε να το υλοποιούμε, προσπαθώντας πρώτα να βελτιώσουμε την κατάσταση της λίμνης, και το ξέρετε όλοι ότι έγιναν δράσεις σε αυτόν τον τομέα και καταφέραμε να κάνουμε αυτό που κάναμε, να
να είναι η λίμνη σε αυτήν την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Πάμε στο επόμενο επίπεδο. Να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις του ναυταθλητικού κέντρου, γιατί βλέπετε ήρθαν η εθνική ομάδα της Ρωσίας, η δικιά μας εθνική ομάδα και χρησιμοποίησαν τον ναυταθλητικό. Νομίζω ότι αυτός ο χώρος πρέπει να προσελκύει τέτοιου είδους ομάδες και διοργανώσεις και πρέπει να τον φτιάξουμε στα πρότυπα του Σκηνιά και όλων των διεθνών κέντρων. Αυτή είναι μια πρώτη αρχή και ευχαριστούμε και τον Περιφερειάρχη. Μπήκαμε σε έναν δρόμο, κονδύλια όπως είπε και ο Περιφερειάρχης θα βρεθούν, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί να τρέξουμε τις εξελίξεις και τις δράσεις που μας αφορούν και νομίζω ότι θα πάει καλά το έργο.